Κύριε Παπαδόπουλε. Ναι, κοιτάξτε, τα μέτρα τα οποία συζητάει η κυβέρνηση και γενικά ο προσανατολισμός της κυβερνητικής πολιτικής θυμίζει το ανέκδοτο που πάνω από τον ασθενή είναι διάφοροι γιατροί. Ο ένας κοιτάει τον πυρετό του, ο άλλος κοιτάει την πίεσή του, αλλά ο ασθενής πεθαίνει. Γιατί δεν αναφέρεται κανείς στις αιτίες. Και οι αιτίες είναι, υπάρχουν και κοινές σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι διαβεβαιώνουν όλοι. Σε αυτό έχει ένα δίκιο ο κύριος Κρέκας, για να λέμε και του στραβού το δίκιο. Λοιπόν, υπάρχει δηλαδή το στοιχείο, το κοινό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τιμές αυτές θα μείνουν ψηλές τα επόμενα 2 χρόνια και το διαβεβαιώνουν όλοι οι οργανισμοί. Και υπάρχουν και ιδιαιτερότητες της Ελλάδας. Ας ξεκινήσουμε από το γενικό πρόβλημα. Το γενικό πρόβλημα δεν είναι μόνο τιμές. Πρέπει να δούμε μαζί μισθούς, φόρους, λαϊκό εισόδημα. Και για να μην πάμε στη γλώσσα των αριθμών, εγώ δεν θέλω να κουράσω με νούμερα, από μία τάξη 80% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν τη μεγάλη κρίση στην Ελλάδα, έχουμε φτάσει στο 55%. Αυτό δεν το έφερε μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι αλλεπάλληλη μια πολιτική ολόκληρη στην οποία κυβέρνησε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, πρώτη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας κλπ. Αυτό είναι ένα δεδομένο πρώτα απ' όλα. Η μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος δεν είναι των τελευταίων 2 χρόνων. Η Τράπεζα της Ελλάδας και όχι το ΚΚΕ λέει ότι θα υπάρχει κίνδυνο σοβαρής μείωσης στο επόμενο διάστημα και αναφέρει και τους λόγους. Δεύτερο ζήτημα. Ποιοι είναι οι κοινοί λόγοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση? Πρώτα απ' όλα ότι έχεις ομίλους 3-4 οι οποίοι ελέγχουν ανά βασική κατηγορία προϊόντος στην αγορά. Αυτή είναι η περιβόητη ελεύθερη αγορά. Και αυτό δεν είναι μια στρέβλωση της αγοράς, είναι η κανονικότητά της. Αυτός είναι ο σύγχρονος καπιταλισμός. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε μια ψηλή έμεση φορολογία γενικά, που πέφτει πάνω στα τρόφιμα. Το τρίτο γεγονός είναι τα πράσινα αρπακτικά της ενέργειας και η απληστία της κερδοφορίας τους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν ξεσπάσει ο ενεργειακός πόλεμος και μια όξυνση κλιματικών φαινομένων. Δεν είναι καινούργιο φαινόμενο, δεν γεννήθηκε με την Ουκρανία. Μετά τους ενεργειακούς πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή ήταν στραβό το κλίμα, το φάγε και ο Γάιδαρος. Από εκεί και πέρα έχουμε μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκτείναξε τον πληθωρισμό, δηλαδή φθηνό δανεισμό για να χρηματοδοτούνται κρατικά πακέτα που εκτείναξε τον πληθωρισμό και τώρα την αντίστροφη με τα ψηλά επιτόκια. Στην Ελλάδα έχουμε 3 ιδιαιτερότητες. Το παιχνίδι μητρικών θυγατρικών που παίζει με τις τιμές εδώ και με τα δάνεια των θυγατρικών. Έχουμε πολύ ψηλότερη έμεση φορολογία, αλλά και αυτή έχει ονοματεπώνυμο. Είναι τα ματωμένα πλεονάσματα του μνημονίου και των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων. Και έχουμε πολύ ψηλότερους έμεσους φόρους. Και έχουμε και μία πολιτική στην ενέργεια που εισάγει ενέργεια ενώ κλείνει εγχώριες ενεργειακές πηγές. Προχωράει, ας πούμε, για παράδειγμα, γρήγορα την απολιγνητοποίηση, την ώρα που η Πολωνία δεν το κάνει ή η Γαλλία στηρίζεται στα πυρηνικά της, στις εγχώριες πηγές της. Τώρα, λύσεις έχουν όλα τα κόμματα. Δεν είναι εκεί το θέμα λογιστικά να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Το θέμα είναι ποιος θα πληρώσει την ύφη. Δεν υπάρχουν ουδέτερες λύσεις για όλους. Η δική μας λύση λέει να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο. Δηλαδή, δεν είναι ένα λογιστικό άθροισμα από το οποίο μπορούμε να κερδίσουμε όλοι. Ουσιαστικές αυξήσεις μισθών και όχι ονομαστικές, πρώτα απ' όλα. Κατάργηση της έμεσης φορολογίας με ταυτόχρονο πλαφόν στην κερδοφορία των μεγάλων ομίλων. Όχι μόνο του, για να μην ισχύει το επιχείρημα που μας λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα χαθεί κάπου στη μέση. Σύγκρουση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την φορολογία, αλλά αυτές οι λύσεις, αντιμετώπιση του νέου χαρατσιού που φέρνει η κυβέρνηση για τους αυταπασχολούμενους του κεφαλικού φόρου που θα φτάσει να χρεώνει 15 χιλιάρικα, ούτε 10, το κεφάλι για όποιον δουλεύει μία εξαετία. Αυτές λοιπόν οι λύσεις απαιτούν σύγκρουση. Παρακαλώ. Δεν υπάρχει λύση που δεν πληρώνει κανείς μηδενικού αθροίσματος και εμείς λέμε ότι την ύφη πρέπει να την πληρώσουν αυτοί που κερδίζουν όταν ακόμα και η Λαγκάρντ μιλά για την κερδοφορία της απληστίας. Εγώ λίγο από ότι αν μου επιτρέπεις ναι, τώρα ένα απλώς σχόλιο. Απλώς θέλω να πω ότι ακούγοντας για την κερδοφορία της απληστίας ότι έκπληκτος διάβασα σε μια συνέντευξη κορυφαίου στελέχους πολυεθνικής που τον ρωτούσαν γιατί στην Ελλάδα έχετε τόσο υψηλές τιμές σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και απάντησε γιατί αγοράζουν. Έτσι.
Γιατί αγοράζουν, ήταν η κοινική απάντησή του. Αυτό ήταν το σχόλιο που ήθελα να κάνω. Σκεφτείτε όμως μία μητέρα η οποία θα της πούν να μην αγοράσει βρεφικό γάλα επειδή το ελέγχουν δύο πολυεθνικές. Τι θα κάνει, δεν θα ταΐσει το παιδί με βρεφικό γάλα. Στην Ελλάδα όσα χρόνια ασχολούμαστε, κύριε Παδόπουλο, με τον οικονομικό ρεπορτάζ, ούτε ελέγχοι υπήρχαν. Μην μιλάμε τώρα για τον μποϊκοτάζ. Ούτε ελέγχοι υπήρχαν ποτέ, ούτε πρόστιμα ανακοινώνονταν ικανά να ανακόψουν την αυξητική πορεία. Και ούτε οι μισθοί αυξάνονταν όπως και τώρα με τα πρόστιμα 7,35 αυτό... δις που έβαλε η εκατομμύρια, που έβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ποιο αποτέλεσμα είδατε? Από όλα αυτά τα πρόστιμα είδατε? Τα πρόστιμα αυτά είναι chips μπροστά στα κέρδη. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάποιο μέτρο που είναι το μαγικό ραβδί με το οποίο θα λυθούν τα προβλήματα. Πρώτα απ' όλα έχει σημασία η κατεύθυνση της πολιτικής. Ξαναλέω, δεν υπάρχει μια ουδέτερη λύση που μπορούμε όλοι να είμαστε ευχαριστημένοι. Κάποιος πρέπει να πληρώσει την ύφη και εμείς λέμε να μην την πληρώσει η κοινωνία, ο λαός, η εργατική τάξη. Σίγουρα δεν βοηθάει την κατάσταση η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση όσον αφορά τους πραγματικούς μισθούς, όχι τους ονομαστικούς που έλεγε ο κύριος Κρέκας, διότι οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν 5% το 2022, αυξήθηκαν μόνο 1% φέτος, στην ουσία δηλαδή είναι κατώτερη από το 21, ενώ εκτινάσονται οι τιμές. Δεύτερο, δεν βοηθάνε τα ταμπελάκια του 5% όταν η αύξηση έχει φτάσει στο 45%, δηλαδή δεν είναι απλά να σε κάψω Γιάννη μου, να σε αλείψω Μέλη. Είναι μια κατάσταση στην οποία κοροϊδευόμαστε και δεν είναι καν η φθηνότερη τιμή, η τιμή του 5%. Δεν βοηθούν οι κρατικές επιδοτήσεις από τη δική μας τσέπη για να διατηρούνται οι τιμές ψηλά. Λέω για να πω τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα. Δεν χρειάζεται κανείς εφησυχασμός. Είχατε κάνει, για να το πω πιο σωστά, κύριε Χατζηνικολάου, μια εκπομπή προεκλογικά που θα έλεγαν να ξαναπαιχτεί. Ήταν από τις πιο σοβαρές για την κατάσταση της οικονομίας. Ήταν εδώ το κύριο Σταϊκούρας και ο κύριος Τσακαλώτος, αν θυμάστε, που συζητούσαμε για τον εφησυχασμό μπροστά στις προεκλογικές εξαγγελίες. Απλώς όταν... φοβάμαι αν την ξαναπαίξουμε μήπως δεν είναι όλοι στα ίδια κόμματα. Ναι, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έλεγε ο καθένας για τις μέρες που θα έρθουν. Συμφωνώ μαζί σας και αστειεύομαι. Όταν έλεγα λοιπόν για την... όταν μιλάγαμε για την επιβράδυνση και την επίπτωση που θα έχει ύφεση στην Ευρωζώνη, για τα υψηλά επιτόκια δανεισμού και τι θα σημαίνουν και για το νοικοκυριό και για το κρατικό χρέος και για μια σειρά άλλες παραμέτρους, για τις οποίες προειδοποιούσαμε μόνο εμείς και για να είμαι πάλι δίκαιος και η Τράπεζα της Ελλάδας. Ήταν οι μόνοι δύο που μιλούσαν εκείνη την εποχή για την πραγματική κατάσταση. Ελλάδος, ο κ. Παπαδόπουλος, αυτό με προβληματίζει. Όχι, το λέω, διότι δεν είναι στοιχεία δικά μας. Δεν είναι στοιχεία δικά μας. Δηλαδή, αν δούμε τα στοιχεία, είναι στοιχεία. Και έχει σημασία να πατάμε στα αντικειμενικά στοιχεία πρώτα απ' όλα, να μην λέμε ότι θέλει ο καθένας. Σωστά. Τώρα, όσον αφορά την πολιτική, γιατί εντάξει ποια είναι η αντικειμενική κατάσταση, η διέξοδος υπάρχει, είναι η δυνάμωση των εργατικών και λαϊκών αγώνων στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από την κυβερνητική πολιτική, είναι η σύγκρουση με αυτές τις κατευθύνσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στην Ελλάδα, για ουσιαστικές αυξήσεις, για κατάργηση των έμεσων φόρων και κατοχύρωση αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, για διαγραφή χρεών, δηλαδή κατεύθυνση αύξησης του πραγματικού διαθέσιμου λαϊκού εισοδήματος, σε μια γενικότερη κατεύθυνση για να αλλάξουμε δρόμο ανάπτυξης, όπου πλέον θα δεσπόζει το συμφέρον της κοινωνίας και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Αυτός ο δρόμος είναι ρεαλιστικός, γιατί είναι ο μόνος που υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και σε αυτόν τον δρόμο μπαίνει μπροστά το ΚΚΕ. Άκουσα και τον κύριο Παπαδόπουλο προηγουμένως. Ο πληθωρισμός επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν 1% και το ρεύμα μειώθηκε 12% ο λογαριασμός του ρεύματος. Από τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πήγαν στο Ταμείο Μετάβασης και επιστρέψτε στο λογαριασμό ρεύματος. Πάμε τώρα να δούμε για την ακρίβεια. Αυτά που λέτε όμως το 95% εγώ σας άκουσα όλοι. Εσόδων, σας άκουσα, είναι από τα λαϊκά στρώματα. Σας άκουσα, και με αυτά που άκουσα, λέτε μόνο το 5% άκουσα, είναι τα φορολογικά εσόδα. Σας άκουσα όλους. Το 95-5 είναι η αναλογία. Επί Νέας Δημοκρατίας η φορολογία. Γιατί δεν τα φέρετε στη Βουλή που σας έχουμε ζητήσει να τα φέρετε.